Σφαίρο των ανδρών στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002. Η ελληνική ομάδα ιτήθηκε απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας από την αντίστοιχη Αγγλική με 2-0 και δεν προλαβαίνει πλέον ούτε τη δεύτερη θέση του ομίλου. Νέβιλ. Κρατάει την μπάλα ο Νέβιλ. Η πάσα του για τον Χέσκι. Το σούτ του Χέσκι, η προβολή από κοντά είναι το 0-1 από τον Πολ Σκόουλς. Στο 63. Ο παίκτης που και στα αποδυτήρια Βασίλης Ανήλ είχε πει ότι μπορεί να κάνει τη ζημιά, καθώς βγαίνει αρκετές φορές σαν κρυφός κυνηγός, μια αδράνεια στο κέντρο της άμυνας. Ο Χέσκε ήταν αμαρκάριστος, το τίμησε να κάνει μια σιρτή σέντρα σούτ. Εδώ όλα ξεκίνησαν από τον Νέβιλ που κέρδισε την κόντρα, έδωσε καλή πάσα στον Χέσκι. Αυτός βρήκε τον σκόρ στην καρδιά της άμυνας. Είναι το 0-1 για την Αγγλία στο 63. Και τη στιγμή που ο Δανιήλ ετοιμαζόταν να κάνει την πρώτη αλλαγή, με τον Αλέκο Αλεξανδρή να μπαίνει στον αγώνα. Σανάτα Μπίζας για τον Φίσα. Σέντρα του Φίσα, έγινε το τσάπ εκεί. Για να δούμε, μπαίνει στη φάση ο Γιαννακόπουλος. Κόντρα στον Κόλ. Και κόρνερ. Έχουμε κόρνερ. Ο Μπέκα μείνει πάνω στην μπάλα. Τώρα απευθείας με πολύ φάτσο, η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 0-2 από τον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας, τον David Beckham. Στο 86 οι Άγγλοι ζευγαρώνουν τα τέρματά τους. Εδώ βλέπετε τους οπαδούς της Εθνικής Αγγλίας να πανηγυρίζουν αυτό το γκολ του αρχηγού. Ένα γκολ που άφησε ακίνητο τον Αντώνη Νικοπολίδη. Και για τα οποία βέβαια ο Beckham έχει γίνει τόσο διάσημος. Όχι μόνο βέβαια για τα γκολ, αλλά κυρίως για τέτοια. Έλεξε την πορεία της μπάλας. Στον άλλο αγώνα του προκριματικού ομίλου, στον οποίο μετέχει η ελληνική ομάδα, η Γερμανία νίκησε μέσα στα Τύρανα την Αλβανία με 2-0 και διατηρεί την πρώτη θέση. Θα πάρει και την πρόκριση.